2004 του 19 απόφαση Δημάρχου Καρνών περιορισμού πληρεξίου του δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά το δικαστήριο τη 27η του 19. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση αφορά την υπόθεση τη αγωγή που έχει κάνει η οικογένεια του Μάριου Σουλούκου κατά του Δήμου και κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Διεκδικεί 2.100.000 ευρώ σύμφωνα με την αγωγή. Και εδώ πέρα ουσιαστικά κύριε Δήμαρχε, αλλάζουμε τον δικηγόρο ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει. Και σήμερα θέλω να πάρθει μια απόφαση να μπει ο κύριος Μαμάκος. Αν θέλετε, μπορώ να εξηγήσω περαιτέρω τους λόγους της αλλαγής. Και να ανυπευθυνθεί το σώμα. Είχατε ορίσει άλλον δικηγόρο τον ίδιο. Θέλετε να εξηγήσω. Λοιπόν, είχε πάρθει μια απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή τον Ιούλιο και είχε οριστεί δικηγόρος του κυρίου Καφίρας. Τον Ιούλιο τον ίδιο. Αν θυμάμαι καλά, στην Οικονομική Επιτροπή του Τώρα είμαι στο θέμα έγκριση. Ναι, έγκριση ή απόφαση. Πήρα νέα απόφαση. Και ορίζω τον κύριο Μαμάκο και ουσιαστικά δικαιώνω την απόφαση. Θέλω να τυπολογήσω, αν επιθυμείτε κι εσείς, το λόγο που πήρα νέα απόφαση. Και γιατί αλλάζουμε δικηγόρο. Θέλετε. Ωραία. Είναι αυτό. Πώς το γίνεται. Εδώ είμαστε για να αποφασίσουμε. Το δικαστήριο δεν έχει μόνο. Εγώ πήγα ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έγινε το δικαστήριο, παρέστη και ξέρω ότι έχει ετοιμάσει προτάσεις. Δεν έχει γίνει. Μήνες αυτή η υπόθεση. Δεν έχει γίνει, κύριε. Καταλαβαίνετε, το δικαστήριο θα γίνει. Δεν έγινε η πρώτη. Δεν συστήθηκε. Όχι. Τον Μάιο το δικαστήριο πήρε μια αναβολή. Ποιο πήγε, ποιο παρέστη. Ναι, αλλά εμεί τον Ιούλιο πήραμε μια απόφαση μετά τι δημοτικέ εκλογέ. Και ορίσαμε εδώ στην Οικονομική Επιτροπή τον κύριο Καφίρα να μας εκπροσωπήσει στη δικάση μου, η οποία ορίστηκε τέλος Σεπτεμβρίου. Δεν έχει γίνει ακόμα το δικαστήριο. Ποιο είναι ο μας εκπροσώπησε. Ποιο μας εκπροσώπησε. Το Μάιο πήρε ο κύριο Καφίρα και πήρε αναβολή. Δεν έγινε δικαστήριο. Ζήτησε αναβολή. Πρέπει να το ξέρετε, δεν ξέρετε. Ο κύριο Καφίρα από ό,τι γνωρίζω. Και τον κύριο Καφίρα να σα πω και ούτε ολογία. Γιατί οι εγκρίσει είναι για να κάνουμε εγκρίσει. Δεν είναι να το αλλάζουμε. Βεβαίω το έχει το δικαίωμα αυτό, αλλά δεν έχει. Αν θέλετε να σα πω. Παρακαλώ. Λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι η αμοιβή του κύριου Καφίρα μετά την απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή που είχαμε λάβει τον Ιούλιο, ξαναλέω τον περασμένο, ήταν 3% του ποσού. 3% του ποσού του τέστη σημαίνει 63.000 ευρώ σε ΦΠΑ. 80.000 ευρώ η αμοιβή του δικηγόρου. Σύμφωνα με τον κώδικα οικονομίας, η ελάχιστη αμοιβή που προβλέπεται σε τέτοιες δίκες είναι 0,5% του τέστη. 10.500 ευρώ σε ΦΠΑ. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και λέμε. Ακούστε με λίγο. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και λέμε. Η απόφαση του Ιουλίου ήταν για αμοιβή 80.000 ευρώ. Και σήμερα κάνουμε μια καινούργια απόφαση 10.500 ΦΠΑ περίπου 14.500 ευρώ. Αυτομάτως μειώνουμε τα έξοδα του Δήμου περίπου 70.000 ευρώ. Και λέω τώρα στο σώμα, κύριοι συνάδελφοι, συμφωνείτε να συνεχίσει την υπόθεση ο κύριος Καφίρας με τα 85.000 ή να την πάρει ο κύριος Μαμάκος, ο οποίος δεν στερείται, φαντάζομαι, ικανοτήτων και γνώσεων, επιστημονικών γνώσεων για να μας εκπροσωπήσει στο δικαστήριο, με ένα ποσό 15.000. Δηλαδή αυτομάτως κάνουμε μείωση στα έξοδα της τάξης των 70.000 ευρώ. Το είπα και πριν και το ξαναλέω. Σκοπός μας είναι να μειώσουμε τα έξοδα του Δήμου όσον αφορά τα θέματα τα δικαστικά. Ορίστε, παρακαλώ, κύριος Κασταλός. Σε μένα δεν είναι στη γνώση μου ότι υπάρχουν τέτοιες χαοτικές διαφορές και κάποιος που έχει δουλέψει 3,5 μήνες χωρίς, και θα συμφωνήσω γιατί δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, αλλά έχει να κάνει, όπως είναι και στηρίζεται, το ζήτημα της οικονομίας, με τους όρους που λέτε, οι οποίοι είναι και οι προβλεπόμενοι νομικά, για κάποιον που έχει εργαστεί μέχρι σήμερα, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει, αν έχει γίνει αυτό το λάθος, να το διορθώσουμε σήμερα και να μην τον ξαναπάρουμε αν τυχόν
κινήθηκε έξω, γιατί εγώ δεν αστυγνώσω με αυτό που λέτε, και να εργαστεί με λιγότερα χρήματα, όταν λέμε λιγότερα, αυτά που προβλέπεται από τον νόμο και από την πρόταση που θα κάνετε σήμερα εσείς. Παράλληλα, θεωρώ ότι, γιατί έχω δει ότι έχετε γενιάσει μια συνεργασία με τον εν λόγω εδώ δικηγόρο που παρίσταται σήμερα, τον κύριο Μαμάκο, τον οποίο το θεωρώ ότι είναι ευτυχή συγκυρία, και όχι για να κάνω κομπλιμέντο, γιατί να το αποδείξουν οι πράξεις μου. Διότι να θυμίσω ότι όταν έβαλα εγώ τον κύριο Μαμάκο τον 7ο, εσείς δεν τον ψήφισατε, εγώ τον ψήφισα και τον πρότεινα. Να πω ότι θα μπορούσε μια τέτοια υπόθεση, και το λέω και λίγο ηθικά, κάποιος που έχει εργαστεί 3,5 μήνες σε αυτή την υπόθεση, πιστεύοντας ότι θα πρέπει να κάνει τις καλύτερες δυνατές προτάσεις προς το συμφέρον και του Δήμου, διότι ανεξάρτητα της συναισθηματικής φόρτισης που γεννά η απώλεια αυτού του παιδιού, είμαι βέβαιος και θα μπορούσα και ενώπιον να καταθέσω ότι δεν φταίει ο Δήμος. 2.100.000 είναι οι αποζημίωση που ζητείτε από το ελληνικό δημόσιο και από το Δήμο. Εκείνο που θα πρότεινα εγώ να είναι το και ο κύριος Μαμάκος στα πλαίσια της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από τη νέα δημοτική αρχή και η ιδέα αποζημίωση του κυρίου προηγούμενου το δικηγόρου να εντάσσεται στα προβλεπόμενα που προτείνατε και να ψηφίσουμε να το χειριστούν μαζί. Θέλω να θυμίσω ότι την υπόθεση Στριφτού, επειδή ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, ο κύριος Ντούρος και εσείς είχατε ψηφίσει την Οικονομική Επιτροπή ένα πρόσωπο, εγώ βάλα άλλο ένα. Θεωρώντας, χωρίς να μετριάζω ή να παίρνω την αμοιβή του άλλου, μόνο και μόνο να υπάρχουν και δύο φωνές, ακόμα σε περίπτωση μιας αδυναμίας που μπορεί να γεννάει η υγεία ή κάποιο άλλο θέμα, σε τόσο σοβαρές δίκες, δεν είναι κακό και δεν θα πάθει ζημιά ο Δήμος να έχει δύο δικηγόρους. Σε κάθε περίπτωση όμως και μόνος του να είναι ο κύριος Μαμάκος, δεν πιστεύω ότι δεν θα πάει καλά. Έτσι, το λέω αυτό, όπως θα το έλεγα για τον κάθε δικηγόρο που έχει εργαστεί 3,5 μήνες, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Αν δεν το γνωρίζετε, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει εργαστεί γι' αυτό, αλλά να μην πάρει τα χρήματα αυτά που λέτε. Θα συμφωνήσω απόλυτα και ίσως να πρέπει να ζητήσω και συγγνώμη εγώ, αν έχω συνυπογράψει συμφωνητικό με τέτοια νούμερα τα οποία και βεβαίως δεν συμφωνώ. Έτσι, εγώ ήμουν αυτός που μάλωσα με την κυρία Δημητρακοπούλου σε αντίστοιχη περίπτωση πάλι με 2%. Λέω αν το νούμερο δηλαδή ήταν τρομερό, θα το 2% μου βγάζει φοβερά νούμερα κάποιες στιγμές. Επιφυλάσσομαι όμως για αυτό, δεν το ήξερα. Άλλωστε και εδώ τώρα είμαι έτοιμος να ψηφίσω την πρότασή σας και για τον κύριο Μαμάκο, αλλά πιστεύω να λάβετε υπόψη σας ότι δεν θα ήταν ορθόρια, να μην πω τη λέξη ηθικό, να έναν που έχει εργαστεί και σήμερα εμείς του λέμε δεν εργάζεσαι. Κάποιος έχει δουλέψει 3,5 μήνες. Την έχει ετοιμάσει την υπόθεση. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, το ξέρω. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ να δείτε για τα καλά σας λόγια καθώς αναφέρατε το πρόσωπό μου. Στην προηγουμένη περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο η οικονομική ωφέλεια που αφορά το νομικό πρόσωπο, όσο αναμφισβήτητα και η επιστημοσύνη του χειριστή δικηγόρου. Στην τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου θα ήθελα να πω ότι χωρίς να έχει ο ίδιος καμία απολύτως ευθύνη, το ΜΕΝ προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι παρασύρθηκε στην υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού, γιατί δεν είχε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων. Έτσι επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, το πόσο σημαντικό είναι ότι η Επιτροπή σας να κινείται εντός των ορίων των διατάξεων που αφορούν τις αμοιβές των δικηγόρων. Θεωρώ λοιπόν ότι προφανώς ο κ. Δήμαρχος παρασύρθηκε το θέμα αυτό. Καθώς όσον αφορά την παρασχεθής εργασία, αυτό ερείδεται επί εσφαλμένης προϋποθέσεως, δεδομένου ότι κατά την παράδοση του φακέλου από τον κατά τα λοιπά αξιότιμο συνάδελφό μου προς την νομική υπηρεσία, ουδεμία απολύτως εργασία έχει καταγραφεί. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, στην υπόθεση αυτή, όπως και κάθε υπόθεση που αφορά τα διοικητικά δικαστήρια, οφείλουμε να παρέχουμε φάκελο με εξηγήσεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Φάκελο δηλαδή με τις απόψεις της υπηρεσίας, συνοδευόμενο από σχετικά έγγραφα. Θα ήθελα να σας πω ότι τούτο
δεν είχε συμβεί ως όφιλε μέχρι την 13/1. Από του σημείου εκείνου και μετά, όταν και ο Φάκελος παρεδόθηκε στην υπηρεσία, ανέλαβα τη συγκέντρωση των σχετικών και την σύνταξη της εκθέσεως απόψεων προκειμένου να κατατεθούν στον δικαστή. Και μάλιστα την Παρασκευή θα είμαι εκεί για να ενισχύσω την άποψη ότι η υπόθεση πρέπει να συζητηθεί. Κινδυνεύουμε και πάλι να μην συζητηθεί, γιατί υπήρξε δυστυχώς μία απελτηρία καθώς όσον αφορά τη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού και την έκθεση απόψεων. Οπότε ας μην επηρεάσει την κρίση σας το γεγονός ότι έχει παρασχεθεί εργασία. Και δεν σας το κρύβω ότι θα ήμουν ο τελευταίος που θα τολμούσα να ζητήσω κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι έχω τιμηθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο με την κατάληψη θέσεως στο ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο, καθώς και ως μέλος του ειδικού συνταγματικού δικαστηρίου. Και με αυτές μου τις ιδιότητες θα ήθελα να εισφέρω προς το Δήμο Αχαρνών, όπως κάνω όλα αυτά τα χρόνια, και ευχαριστώ τους δημάρχους και τα μέλη των Οικονομικών Επιτροπών, τις γνώσεις μου πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κοφός. Χωρίς να θέλω να πω κάτι για τους δικηγόρους, γιατί εγώ δεν μπορώ να βάλω σε μια ζυγαριά τον κύριο Μαμάκο ή τον προηγούμενο. Όταν είναι 2 εκατομμύρια ευρώ αυτά που ζητάνε, τώρα αν είναι 15.000 ή 35.000-65, συμφωνώ ότι είναι υπερόφελος του Δήμου. Αλλά πρέπει πάντα να βλέπουμε το κάθε ένα πράγμα ξεχωριστά. Δηλαδή, υποθετικά, χωρίς να βάλω ονόματα, χάνουμε την υπόθεση. Τα 15.000 στο 1,5 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε πώς θέλω να το πω. Δηλαδή, χωρίς να έχω κάτι με το ούτε προς τον κύριο Μαμάκο, προς Θεού, έτσι, το λέω ότι κάθε υπόθεση πρέπει να τη δούμε ξεχωριστά. Με το θέμα ότι μπορεί τα 65.000 ή τα 55.000 ή τα 35 ως αμοιβές σε μία απόφαση να βοηθήσουν να είναι κάτι καλύτερο. Λέω εγώ, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε εσάς και στον κύριο Μαμάκο και εννοείται θα ψηφίσω όλοι. Απλά ένα σχόλιο. Ναι. Κύριε Κοφρέ, να σας πω το εξής. Καταρχήν, μιλάμε για μια χαοτική διαφορά. 15.000 ευρώ, 85.000. Από τη μία. Από την άλλη, επειδή το θέμα πραγματικά με απασχόλησε και εμένα και ήρθε και ο κύριος Καθήρας στο γραφείο μου και μου ζήτησε να συνεχίσει την υπόθεση. Και μάλιστα μου είπε ότι αν μου πάρετε την υπόθεση, εγώ θα κάνω θεσμοθεθούν αντίον του Δήμου κλπ. Εγώ βέβαια θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εργαστεί για τον Δήμο Αχαρνών και έχει πάρει εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ τέλος πάντων από τον Δήμο, δεν, ηθικά τουλάχιστον, δεν ακυρώνεται. Εγώ νομίζω ότι από ό,τι είδα, γιατί ζήτησα όλα για όλους, θεωρώ ότι έχει πάρει με μια διαταγή πληρωμής που είχε βγάλει 75.000, αν θυμάμαι καλά, μπορώ να ζητήσω να μεταφέρω το τώρα. Σύνολο ότι έχουμε ένα υπόλοιπο γύρω στου 85.000 ευρώ ακόμα στον κύριο Καφρίδα. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι προσωπικό. Εγώ θεωρώ ένας δικηγόρος ο οποίος έχει εργαστεί στο Δήμο και καλώς έχει εργαστεί και έχει πληρωθεί από το Δήμο. Και διαπιστώνω τώρα, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου ως δήμαρχος, ότι υπήρχε μια δυνατότητα να πληρωθεί, ο οποίος ξαναλέω συνεργαζόταν χρόνια από το Δήμο και έχει πάρει λεφτά από το Δήμο. Υπήρχε δυνατότητα να πληρωθεί με 15.000 και ζητάει απαιτεί 85 και έχει κάνει και έχει υπογράψει ιδιωτικό συμβολικό με τον πρώην δήμαρχο. Εγώ θεωρώ ότι από μόνο του αυτός ο γεγονός με υποχρεώνει να προχωρήσω κατ' εμέ σε αλλαγή και του προσώπου και ουσιαστικά θέλω να ενημερώσω και εσάς και δεδομένου ότι ο κύριος τον οποίο απευθυνόμαστε να αναλάβει αυτή την υπόθεση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την επιστημοσύνη, τη γνώση και την επάρκεια να μας εκπροσωπήσει επάξια στο δικαστήριο. Άρα δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί να εμένουμε στο συγκεκριμένο κύριο με το συγκεκριμένο προσώπο. Ναι, όχι, δεν είναι για εσάς. Το λέω γενικά για να ενώσω το σώμα. Όχι, εγώ δεν έλεγα. Είναι η λέξη. Πάμε παρακάτω. Όχι, επιτρέψτε μου μια λέξη, γιατί είπε κάτι πολύ σοβαρό και θα ήθελα να το ρωτήσω. Παρόλο που αποτελεί αδυναμία τη περίοδου τη δική μου. Το σημαντικότερο από όλα αυτά. Το σημαντικότερο από όλα αυτά, που είπε πριν ο κ. Μαμάκος, είναι ότι είχα παρατηρήσει και εγώ και ήταν ένα λόγο, όχι μόνο με τον κύριο Καφίρα,
ότι αυτή τη δουλειά που κάναμε ήταν στα σπίτια του ή στα γραφεία του στον δικηγόρο. Παρόλο που έχει καλυτερεύσει επιμερώνουν πάρα πολύ. Διότι η κατάσταση ήταν χαοτική, δεν ξέραμε σε ποιον χρωστάμε, ούτε ποια δικαστήρια έχουμε και πολλά εξ αυτών δεν δίναμε ποτέ την υπόθεση. Διότι λέει δεν έχω εγώ το φάκελο, τον είχε πάρει παλαιότερα ο Πάνος, τώρα είσαι στο σπίτι του στο γραφείο. Αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό, ακούστηκε λίγο πριν, ότι δεν έχει καταθέσει. Πάλι δεν εντάσσεται στην υπεράσπιση, σου ας λέω, ίσως αν δεχτούμε πάντοτε ότι ο δίπανος έχει τη συνολική εποπτεία ή παρακολούθηση, να πω λοιπόν ότι εγώ πλημερώς την είχα, διότι τα θέματα αυτά, δηλαδή συμβαίνει κάτι σε κάποιον, δεν είχαμε το αρχείο. Το είχε ο κάθε δικηγόρος, δηλαδή την υπόθεση, αν θα την είχε ο Κασαμός στο σπίτι του, πάθανε κάτι ο Κασαμός στην Ελλάδα, στην Αυστραλία, ψάχναμε να βρούμε το αρχείο αυτής της υποθέσεως. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. Δεν επιμένω καθόλου σε αυτά τα που είπατε, μόνο να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο κύριος Μαμάκος είναι ένας άνθρωπος που στρέφεται, ο κύριος Καφίρας, διότι δεν υπήρξε μόνο αυτή η επικοινωνία με εσάς, υπήρξαν δύο-τρεις επικοινωνίες, φαντάζομαι να τις ξέρετε και από άλλα δύο-τρία διαφορετικά πρόσωπα, το ανακοινώθηκε ανεπισήμως ότι δεν θα είναι εκείνος, έχουν υπάρξει πράγματα. Εγώ από τότε έχω μια φιλική σχέση, η οποία όμως δεν θα έλεγα ότι είναι τέτοια που να με κάνει να ξεφεύγω από τη λογική και από το δίκαιο το οποίο ακούστηκε σήμερα, κυρίως το αυτό τη λέξη τη εντάσσω στο θέμα τη οικονομία. Τις οποίες και φυσικά ψηφίζω με την αμοιβή που είπατε. Επιμένω όμως μόνο ως προς το σκέλος ότι εμένα τουλάχιστον μου λέει ότι εγώ έχω εργαστεί και δεν είναι ωραίο να με παίρνουν κάποιοι και δεν αναφέρομαι ούτε στον Δήμαρχο ούτε στον κύριο Μαμάκο και μου λέει δεν είσαι εσύ. Έχουν υπάρξει δηλαδή και άλλα και άλλες προηγούμενες, φαντάζομαι να τις ξέρετε. Και υπάρχουν και για αυτούς και στην επιστημονική τους κοινότητα και στην τοπική κοινωνία. Είναι και αυτή η κουβέντα που κάνουμε ενδεχομένως να δημιουργεί σε κάποια μια βλάβη. Έτσι. Αυτά θέλω να τα λάβετε οι υπόψεις σας. Εγώ σας προκαταλαμβάνω και κλείνω εδώ πάρα τον λόγο ότι και φυσικά ψήφισε τον κύριο Μαμάκο. Ζητώ από τον πρόεδρο να κρατήσει με την άξια αμοιβή και τον κύριο Καφίρα. Κύριε Κασαβέ, δεν αφισβητεί κανείς την εμπιστοσύνη του κυρίου Καφίρα ούτε τις επαγγελματικές του επιστημονικές του γνώσεις. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε ένα οικονομικό θέμα, είναι προς όφελος του Δήμου. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι. Τελείωσε αυτό. Και αυτό δεν αφήνει καμία μορφή. Καμία μορφή. Κύριε Κασαβέ, καμία μορφή στο πρόσωπο του κύριου Καφίρα και στο επαγγελματικό σύμβουλο. Μα την ίδια μέρα μπορεί να είχαμε στον κύριο Καφίρα και στον κύριο Μαμάκο. Τώρα. Το κύριο Καφίρα που θέλει ο Δήμος να έχει συνεργασία. Δεν αποκλείουμε κάτι προς Θεού. Απλώς για την συγκεκριμένη υπόθεση θεωρώ από τη στιγμή που έπεσε στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Ότι έπρεπε και να σας ενημερώσω και να προχωρήσω σε μια αλλαγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζουμε ομόφωνα, ομόφωνα. Επόμενο θέμα, έκρηση της υπαλλήλωσης 1-58-2019 απόφασης Δημάρχου Παρνών περιορισμού πληρήξεως του δικηγόρου για να ασκήσει έφεση κατά τις 10.